Μήνυ χωματερές δημιουργούν πολίτες περιμετρικά της πόλης του Ρεθύμνου, αδιαφορώντας για το επιπλέον βάρος που αναγκάζονται να υπομισθούν οι υπάλληλοι της καθαριότητας. Η εικόνα κοντά στον κόμβο Αμαρίου και σε γύρω περιοχές είναι αποκαρδιωτική, με τους εργαζόμενους να ρισκάρουν τη σωματική τους ακεραιότητα σε μια προσπάθεια να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων ώστε να κάνουν την αποκομιδή. Αν πιστεύω να πω μια λέξη για όλη αυτή την κατάσταση, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη απαράδεκτο. Απαράδεκτο τους συνημότες, τους συμπολίτες μας, που έχουν βρει κάποια σημεία περιφερειακά της πόλης σκοτεινά, κατά την άποψή μου, και ό,τι σκουπίδι έχουν, το πετάνε εκεί χωρίς να υπολογίσουν τίποτα. Όσα μέτρα προφύλαξης και να πάρουμε, δυστυχώς είναι σε σημεία δρόμοι, το οποίο είναι καρμανιόλα, και κόνους να βάλουμε και οποιοδήποτε άνθρωπος να είναι μαζί, δυστυχώς έχουμε πρόβλημα να χτυπήσουμε. Να έχουμε ατυχήματα και πολύ σοβαρότερα πράγματα. Οι υπάλληλοι της καθαριότητας δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στον όγκο που προκύπτει από τα σημεία, κάνοντας έκκληση στους πολίτες να μεταφέρουν τα ογκώδη τους στα κατάλληλα σημεία που έχουν οριστεί, ώστε να αποφεύγεται αυτή η ντροπιαστική εικόνα. Οι επαγγελματίες, όπως ξέρουν, πρέπει να διαχειρίζονται μόνοι τους τα απορρίμματά τους. Υπάρχουν μονάδες στο Λατζιμά που έχουν άδεια γι' αυτό το λόγο. Οι πολίτες. Υπάρχει ένα σημείο στο κουμπέ που μπορούν να ρίξουν εκεί τα ογκώδη τους και έτσι να μην γίνεται αυτό το που βλέπετε τώρα. Το κυριότερο, ένα σεβασμό, επικοινωνία με τις δημοτικές αρχές να μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε ενημερώσει, θα ενημερώνει το Δήμο, θα έρθει να παίρνει τα κλαδιά σας, τα στρώματά σας ή αν έχετε κάποιο ογκώδη αντικείμενο θα το πάτε σε τρία μοναστήρια που είναι ένα πράσινο σημείο και από εκεί θα οδηγούμε εμείς στην καταστροφή ότι αντικείμενα είναι για θάψιμο. Παρ' όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται. Παράλληλα, επισημαίνεται στους ρεθεμιώτες ότι σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τα απορρίμματά τους, η υπηρεσία είναι στη διάθεσή τους, ώστε να τους κατευθύνει και αν οι συνθήκες το επιτρέπουν να τους διευκολύνει. Ένα τηλέφωνο στο 57940 στην υπηρεσία. Ευχαρίστως να τους εξυπηρετήσουμε. Αν είναι λίγα, έτσι. Αν είναι μεγάλη ποσότητα, πρέπει να νοικιάσουν κάποιο όχημα αυτή. Και να βοηθήσουμε. Έχεις ένα στρώμα. Πάρε το Δήμο. Και πες στον υπόπτη καθαριότητας ότι συντάδε εδώ, έχω ένα στρώμα, περάστε να το πάρετε. Να το βγάλει στην κατάλληλη ώρα να το πάρουμε. Έχεις ένα καναπέ, μια τηλεόραση, μια ηλεκτρική συσκευή που την απαγγελία κύκλωση. Ο Δήμος. Όμως ο Δήμος δεν μπορεί να παίρνει τα πάντα.